Τις εργασίες κατασκευής των γεφυρών στις τοπικές κοινότητες Μελίτης και Νεοχωρακίου επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας Στέφανος Μπύρος, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Κωνσταντίνο Γέρου και τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μελίτης Γιώργο Γιαβράμη. Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα που αποτελούν πάγιο αίτημα των κατοίκων των δύο τοπικών κοινοτήτων εδώ και χρόνια και θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους αλλά και στις γειτονικές τοπικές κοινότητες, όπως τόνισαν στις δηλώσεις τους οι προαναφερόμενοι. Υλοποιήθηκε ένα αίτημα των κατοίκων και ειδικότερα και του Προέδρου της κοινότητας, με τον οποίο είχαμε μια άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Σε οποιοδήποτε αίτημα τέθηκε προς την Περιφερειακή Αρχή, εκτελήθηκε. Ανταποκριθήκαμε σε όλα τα αιτήματα που αφορούσαν την τοπική κοινότητα Μελίτης. Για μας αυτό το έργο είναι ένα έργο σημαία, διότι δείχνουμε ότι η περιφέρεια αγκαλιάζει την αγροτική οικονομία και δίνει δυνατότητες πρόσβασης και στις καλλιέργειες των ανθρώπων, αλλά και γενικότερα στην σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες από τους αγροτικούς δρόμους. Και για την γέφυρα της Μελίτης, αλλά και για τη γέφυρα του Νεοχωρακίου, η οποία εκτελείται και αυτή αντίστοιχα αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα παραδοθεί και αυτή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Είναι προδιαγραφές Εγνατίας η κατασκευή της γέφυρας και πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τόσο για τη διέλευση των μηχανημάτων από την συγκεκριμένη γέφυρα, αλλά και από πλημμυρικά φαινόμενα που ενδεχομένως θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Ένα έργο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο ήταν έτοιμα δικό σας, υλοποιήθηκε και νομίζω ότι εκτελέστηκε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Περιφέρεια που ανταποκρίνεται και είναι παρόν πάντα. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε από πολλά χρόνια, το οποίο δεν μπορούσαμε να περάσουμε τις κήτες του ποταμού, του γυροποτάμου, ο οποίος μας συνδέει με το χωριό. Ερχόντουσαν τα πρόβατα ζώα και δεν μπορούσαν να περάσουμε καμία. Και πηγαίναμε στην Αχάλα για να περάσουν. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια που μας το ζητήσαμε να γίνει και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ εύκολα και φάνηκε ότι το έργο αυτό θα πιάσει τόπο. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε εύκολα στα αγροκτήματα. Έτσι, γιατί όταν έβρεχε, αυτό ερχόταν από το Κάιμαξα τα νερά, πάρα πολλά, έχουν πνιγεί εδώ, άτομα έχουν πνιγεί, με χάρο πνίγηκε, ο άνθρωπος έφυγε, έτσι.